Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μιλήσουμε, επιγραμματικά θα αναφέρω σε μια σύντομη ομιλία τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας αριστερού κόλπου στην τρισδιάστατη χαρτογράφηση, ηλεκτροανατομική απεικόνηση, όπως γίνεται αυτή με τα κλασικά συστήματα χαρτογράφησης που έχουμε στο εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας. Ποια είναι η χρησιμότητα της μαγνητικής τομογραφίας αριστερού κόλπου στις επεμβάσεις κατάλυσης κολπικής μαμαργής? Μας βοηθάει να χαρακτηρίσουμε το τείχωμα και να ποσοτικοποιήσουμε την ίνωση. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για την αποτελεσματικότητα της κατάλυσης. Ακούσατε προηγουμένως υψηλά ποσοστά ένωσης υποτροπή. Πιθανά έχει μεγάλη σημασία για το αν ένα περιστατικό, ακόμη και με charge versus score 0, πρέπει να πάρει ή όχι αντιπικτική αγωγή, στην περίπτωση που υπάρχει ξεσημασμένη ίνωση. Τι άλλο μπορούμε να δούμε με τη μαγνητική τομογραφία του αριστερού κόλπου? Μπορούμε να δούμε την ποιότητα των βλαβών που έχουν διενεργηθεί πέριξη του άντρου των πνευμονικών φλεβών, αν υπάρχουν δηλαδή gaps, δηλαδή υπάρχουν σημεία που υπάρχει αγωγή πνευμονικής φλέβας αριστερού κόλπου. Και τέλος μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να συσχετίσουμε την απεικόνιση, την ίνωση, όπως αυτή απεικονίζεται στην ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση με βάση την ένταση των δυναμικών, των διπολικών δυναμικών, και αν αυτή αντιστοιχεί με τα ευρήματα της μαγνητικής τομογραφίας, έτσι ώστε να προχωρήσουμε για τροποποίηση του υποστρώματος εφόσον αυτό επιθυμεί η επέμβαση κατάλυσης κολπικής μαμαργής. Ακούσατε και προηγουμένως, η ίνωση έχει ποσοτικοποιηθεί με βάση το UTA score στάδιο 1, 2, 3 και 4, εδώ και αρκετά χρόνια. Ακούσατε πάλι ότι η ίνωση προβλέπει την ανάπτυξη αριθμίας και προβλέπει και την υποτροπή μετά από κατάλυση. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι η μαγνητική τομογραφία μας δείχνει και μας δίνει σημαντικά στοιχεία για την πρόοδο της νόσου. Βλέπετε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα αριστερά, ένα περιστατικό που υποβλήθηκε σε κατάλυση μαρμαργής και εμφάνιζε εκτεταμένη ίνωση στο πίστιο τείχωμα του αριστερού κόλπου. Μετά την κατάλυση, διατήρηση φλεβοκομβικού ρυθμού για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρατηρείται μια αναδιαμόρφωση του αριστερού κόλπου με εξαφάνιση μεγάλου ποσοστού της ίνωσης. Αντίθετα, στα δεξιά βλέπουμε το αντίστροφο, ένα περιστατικό στο οποίο υπάρχει σαφής πρόοδος της νόσου και υποτροπή της αριθμίας. Κατά αντιστοιχεία με τη μαγνητική τομογραφία, ποσοτικοποιούμε και την ίνωση με βάση την ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση. Αυτή είναι η πρόταση του COTCAP. Υπάρχουν 4 στάδια κολπικής μυοπάθειας, με το τελευταίο στάδιο, όπως βλέπετε, να χαρακτηρίζεται από εξεσημασμένη ίνωση με μια φραουλοειδή απεικόνιση του αριστερού κόλπου στα περιστατικά αυτά. Κατά αντιστοιχεία με την DECAF study, DECAF 1, η ίνωση σταδίου 3 και 4 με βάση την ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση προβλέπει υποτροπή της αριθμίας, ακριβώς όπως και η DECAF 1 study με τη μαγνητική τομογραφία. Υπάρχει δηλαδή μια σαφής αντιστοιχία. Το ίδιο συμβαίνει, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες πια, κάθε μία δίνει διαφορετικά ποσοστά. Εδώ σε μια δικιά μας μελέτη δείξαμε ότι η ίνωση στον αριστερό κόλπο πάνω από 10% προβλέπει υποτροπή μετά από κατάλυση της αριθμίας. Ποιοι είναι οι περιορισμοί της μαγνητικής τομογραφίας και της ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης στην απεικόνιση του αριστερού κόλπου? Υπάρχουν σαφείς περιορισμοί και αυτοί πρέπει να είναι αποδεκτοί από όλους. Στη μαγνητική τομογραφία λείπει ένα ενιαίο πρωτόκολλο. Δεν έχουμε ακόμα καθορίσει τα cut-off values που, όπως και στην ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση, που θα ορίσουμε την ίνωση ή όχι. Υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της απεικόνησης. Ακόμη και το πάχος του τειχώματος του αριστερού κόλπου επηρεάζει πραγματικά και ουσιαστικά την απεικόνηση στην μαγνητική τομογραφία. Η μαγνητική τομογραφία μπορεί να μας δώσει πραγματικά και ακριβή στοιχεία όταν μιλάμε για μεγάλη ουλή, εκτεταμένη ίνωση. Αδυνατεί να χαρτογραφήσει καλά τη στικτή ίνωση, την ενδιάμεση ίνωση που πιθανά μας ενδιαφέρει για την τροποποίηση του υποστρώματος. Αντίστοιχους περιορισμούς έχει και η ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση. Λέμε low voltage area. Δεν έχουμε καταλήξει ποιο είναι το όριο, το κατόφλι.
είναι 0,5 μιλιβόλτ, είναι 0,8, είναι 0,2 μιλιβόλτ. Οι νέοι πολυπολικοί καθετήρες έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αλλά και πάλι και αυτοί εμφανίζουν μειονεκτήματα, γιατί το βολτάζ, το ύψος των δυναμικών, των διπολικών δυναμικών, επηρεάζεται από την επαφή του καθετήρα, από το πάχος του τυχώματος, από την φορά του κύματος, από του ερεθίσματος. Πάρα πολύ σημαντικοί λόγοι που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα νέα συστήματα χαρτογράφησης με τους περιορισμούς που έχουν, να τα εκμεταλλευτούμε για να έχουμε μια πολύ πιο σημαντική και πιο ακριβή απεικόνηση του αριστερού κόλπου. Σε ό,τι αφορά το συνδυασμό μαγνήτη και ηλεκτρονοτομικής χαρτογράφησης, υπάρχουν δεδομένα από πολύ παλιά, εδώ και μια δεκαετία, που δείχνει ότι υπάρχει μια αντιστοιχία. Να τονίσω ότι το 2012 είχαμε τελείως διαφορετικούς καθετήρες ηλεκτρονοτομικής χαρτογράφησης και τελείως διαφορετικά βολτάζ παθολογικών δυναμικών. Εδώ βλέπετε ότι είναι 0,5 με 1,5. Δηλαδή κάτω από 1,5 θεωρείται παθολογία. Έχουν αλλάξει δραματικά όλα αυτά το 2021, αλλά ήδη από το 2012 φαινόταν μια αντιστοιχία. Εδώ είναι μια μελέτη του 2021. Τα συστήματα έχουν τελειοποιηθεί και η μαγνητική τομογραφία έχει βελτιωθεί σημαντικά σε ό,τι αφορά την διακριτική της ικανότητα. Πια μιλάμε για παθολογία, για πραγματικά η νοτική περιοχή, όταν έχουμε διπολικά δυναμικά μικρότερα από 0,44 μιλιβόλτ. Αντικρουόμενα σε απόψεις πάντα θα υπάρχουν. Αυτή είναι μελέτη του 2019 από το κέντρο που ήμουν στη Γερμανία, που δείχνει ότι δεν υπάρχει σημαντική αντιστοιχία στο βαθμό που το παρουσιάζουν αρκετές μελέτες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και αυτή ακόμα η μελέτη μας δείχνει ότι υπάρχει ακόμη δουλειά στο κομμάτι τι ορίζουμε παθολογία στην ηλεκτρονοτομική χαρτογράφηση και τι ορίζουμε παθολογία στο μαγνήτη. Το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο εξάμηνο, ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να χρησιμοποιούμε τη μαγνητική τομογραφία. Το τελευταίο μήνα μπορώ να πω ότι τα περισσότερα περιστατικά που υποβάλλονται σε κατάλυση κολπικής μαρμαριγής φεύγουν για μαγνητική τομογραφία, προγραμματίζονται για μαγνητική τομογραφία αριστερού κόλπου 3 μήνες μετά την επέμβαση κατάλυσης. Προσπαθούμε να βρούμε τα όρια του διπολικού βολτάζ που αντιστοιχούν στην ίνωση όπως αυτή απεικονίζεται στο μαγνήτη. Εδώ, κατά την προσωπική μου άποψη, πολύ ψηλό δυναμικό, 0,9 μιλιβόλτ, δείχνει μάλλον ότι υπάρχει μια αντιστοιχία ίνωσης στην περιοχή πίσω από την δεξιά κάτω πνευμονική φλέβα. Εδώ είναι ένα παράδειγμα ίνωσης αριστερού κόλπου σε έναν ασθενή που έχει υποβληθεί δις σε κατάλυση κολπικής μαρμαριγής. Θέλω να δείτε μια ίνωση που υπάρχει στο πρόσθετο τείχομα του αριστερού κόλπου. Ο ασθενής, να τονίσω ότι είχε καρδιακή ανεπάρκεια και παραμένει μετά τη δεύτερη κατάλυση σε φλεβοκομβικό ρυθμό. Βλέπετε ότι ενώ έχει γίνει μια καλή δουλειά στο πίστιο τείχομα των αριστερών φλεβών, στο άντρο, στο πίστιο τείχομα αριστερά, μάλλον υπάρχουν αρκετά gaps στην οροφή, όπως επίσης υπάρχουν αρκετά gaps στο πίστιο τείχομα των δεξιών πνευμονικών φλεβών. Δεν ξέρω αν αυτό απόλυτα σωστό. Γίνεται μια κουβέντα και με την κυρία Νίκηταρη που διενεργεί τη μαγνητική τομογραφία και ώστε θα πρέπει να δουλέψουμε για να βρούμε πραγματικά ποια είναι τα όρια και στο μαγνήτη και στην ηλεκτρονοτομική χαρτογράφηση. Αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα ασθενός που υποβλήθηκε σε κρυοπηξία. Παρατηρήστε εδώ ότι υπάρχει μια ομοιογενής, ομότιμη παρουσία ίνωσης πέριξης του άντρου των πνευμονικών φλεβών. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Συγγνώμη λίγο, θα ήθελα να το τρέξω πάλι άλλη μια φορά το βίντεο. Συγγνώμη. Και στην καρίνα αριστερά και στο πίστιο τείχομα αριστερά, μπροστά δεξιά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά η κρυοπηξία, ενώ αντίθετα, αυτό είναι ένα άλλο περιστατικό κρυοπηξίας που δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά gaps. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει γίνει μια βλάβη καλή στο πίστιο αριστερής κάτω πνευμονικής φλέβας. Απουσιάζουν οι νοτικές περιοχές όπως αναμενόταν, θα αναμενόταν
πέριξη του άντρου των δεξιών πνευμονικών φλεβών. Άρα δηλαδή, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει δουλειά στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ίσως ακόμα να υπάρχει ένα θέμα με τους περιορισμούς του μαγνήτη, της μαγνητικής τομογραφίας. Σίγουρα όμως υπάρχουν στο συγκεκριμένο περιστατικό σε σχέση με το προηγούμενο που σας έδειξα, υπάρχουν σαφείς διαφορές. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με τη μαγνητική τομογραφία, όταν ένα περιστατικό μας υποτροπιάζει? Μπορούμε να δούμε, αν ισχύουν όλα αυτά που σας λέω βέβαια, να δούμε τα conduction gaps, από πού περνάει το ερέθισμα, και να πάμε να καταλύσουμε, όπως εδώ στο συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό δεν είναι δικό μας περιστατικό, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε merge τη μαγνητική τομογραφία που απεικονίζει την ίνωση με το σύστημα CARTO. Αυτό απαιτεί ειδικό λογισμικό που υπάρχει σε ορισμένα κέντρα στην Ευρώπη στην παρούσα φάση. Αλλά βλέπετε εδώ, στο συγκεκριμένο περιστατικό, ότι η κατάλυση, εδώ βλέπετε ότι υπάρχει αγωγή αριστερού κόλπου πνευμονικής φλέβας, η συγκεκριμένη εφαρμογή ενέργειας οδήγησε σε απομόνωση της δεξιάς πνευμονικής φλέβας. Κλείνω την ομιλία λέγοντας ότι υπάρχει πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον στη διεθνή βιβλιογραφία για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς στα συστήματα ηλεκτρονοτομικής χαρτογράφησης. Έχει τεράστια σημασία για τους λόγους που σας είπα προηγουμένως για να χαρακτηρίσουμε το υπόστρωμα, να μας βοηθήσει να απομονώσουμε καλύτερα τις πνευμονικές φλέβες, δηλαδή να αναγνωρίσει τα gaps που έχουμε αφήσει από προηγούμενες πράξεις. Όλα αυτά πιστεύω ότι στην επόμενη πενταετία, όπως έχουν βρει εφαρμογή στο κοιλιακό μυοκάρδιο, θα βρουν εφαρμογή και στο κολπικό μυοκάρδιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Την εξαίρεση παρουσίαση. Υπάρχει κάποιο σχόλιο ερώτηση από το ακροατήριο? Ωραία. Κώστα, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Είχα δει και το tweet σου εδώ και μήνες, πάνω σε αυτό το περιστατικά που δείχνεις. Και το ερώτημα που έχει προκύψει σε όλους μας είναι πολύ απλό. Σε ποιο επίπεδο και πότε η μαγνητική τομογραφία θα φτάσει σε σημείο ώστε να την κάνουμε σαν risk stratifier πριν το ablation? Δηλαδή, το ρώτησα και την Εύα πριν. Έχουμε κάποιες ενδείξεις από το υπέρυχό μας, όγκους, strain, όπως υπόθηκε, ταχύτητες στο οστείο, διαστάσεις, ότι μπορεί ακόμα και παροξυμική κολπιομαργή να έχει υπόστρωμα. Τι ωραία θα ήταν να ξέραμε εκ των προτέρων, αν υπάρχει υπόστρωμα και την έκτασή του, πρώτα να ενημερώσουμε τον ασθενή και δεύτερο να ξέρουμε πώς θα σχεδιάσουμε και τιμή στην επέμβαση μας. Είμαστε κοντά σε αυτό, στο να μπορέσει αξιόπιστα το MRI να αξιολογεί την έκταση της ίνωσης στο κολπικό μυοκάρδιο? Κοιτάξτε, τώρα, για να είμαι ειλικρινής, σας είπα και προηγουμένως στην ομιλία μου ότι υπάρχουν σαφείς και σημαντικοί περιορισμοί. Σίγουρα η μαγνητική τομογραφία μπορεί να δώσει και να απεικονίσει με ακρίβεια μεγάλες περιοχές ίνωσης, πυκνής ουλής. Όταν υπάρχει αυτή η ενδιάμεση ίνωση, τα αρχικά στάδια ίνωσης, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πολλά ψευδοσθετικά ευρήματα, χωρίς να είναι πραγματική ίνωση. Εμείς αυτό που θα θέλαμε να δούμε είναι αυτό που είπατε, κύριε Κατσίπα, είναι πολύ ωραία ιδέα και πολύ ωραία δουλειά. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει βάζοντας στο εργαστήριο το περιστατικό και μελετώντας το με ηλεκτρονοτομική χαρτογράφηση. Έτσι μπορείς σε κάποιο βαθμό να δεις αν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας που δίνονται είναι ακριβή ή όχι. Αλλά και η ηλεκτρονοτομική χαρτογράφηση έχει περιορισμούς. Δηλαδή, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Σε σύγχρονα κέντρα, πάρα πολλά κέντρα της Ισπανίας πια και στον Μπορντό, έχουν πια τα πρωτόκολλα μαγνητικής τομογραφίας σχεδιαστεί προσεκτικά και νομίζω ότι οι μελέτες που θα βγαίνουν από εδώ και πέρα θα είναι περισσότερο ακριβείς. Αλλά χρειάζεται σίγουρα δουλειά. Έχει πολλούς περιορισμούς από πολλούς παράγοντες, όπως το πάχος του τυχώματος που είπα προηγουμένως. Σίγουρα θα μας βοηθούσε να περιέχουμε πριν την πράξη. Σίγουρα. Δεν είναι χαμένη γνώση. Αν δούμε μια εκτεταμένη ίνωση, σίγουρα δεν θα είναι λάθος. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, είναι χρονοφόρα και δεν μπορεί να πάρει έκταση, ας πούμε, σαν risk that fire. Για την,
για ασθενείς που πρόκειται να υποβάλουμε σε κολπιό, Μαρία, γι' αυτό κατάλαβα πνεύμα. Είναι αυτή η δική σου εντύπωση? Ναι, και εγώ αυτή την εντύπωση έχω, ναι. Στην παρούσα φάση, ναι. Πάντως, κύριε Λέτσα, αν η ίνωση μπορούσε να προστατικοποιηθεί, θα μπορούσε να αποτρέψει να γίνει κατάλυση κόλπης μαρμαριής, αν έχει ένα σύνωση 20-30%. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το σωστό, κύριε καθηγητά. Να τον αποτρέψουμε, ναι. Να προχωρήσουμε, κύριε Κατσίβα. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.